περίοδο που διανύουμε, πάρα πολλοί άνθρωποι χρειάζονται ψυχολογική βοήθεια. Αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, πραγματοποιούνται και δωρεάν ψυχοθεραπείες μέσω του διαδικτύου. Για αυτή την πολύ ξεχωριστή, όμορφη δράση και πρωτοβουλία θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Αλέξη Καβαδάτο, πρόεδρος Εταιρείας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών και είναι κλινικός ψυχολόγος. Είναι μια πολύ όμορφη, ξεχωριστή πρωτοβουλία χωρίς χρήματα. Είναι μια δράση που για να συμμετέχει κάποιος, για να σηκώσει το τηλέφωνο και να απευθυνθεί στους ειδικούς, δεν δίνει ούτε ένα ευρώ και εκεί πρέπει, νομίζω, να εστιάσουμε. Είναι μια δράση σε πανελλαδική κλίμακα. Έχουμε ασχοληθεί και έχουμε φέρει στην επιφάνεια αυτή τη βδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα Τετάρτη, πολλές δράσεις που αφορούν την περιφέρεια Κρήτης. Πάμε να γνωρίσουμε μια δράση που αφορά τη χώρα μας σε πανελλαδική κλίμακα. Κύριε Καβαδάτε, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Δωρεάν λοιπόν κατά κάποιο τρόπο ψυχοθεραπεία μέσω του διαδικτύου σε μια πολύ δύσκολη ξεχωριστή περίοδο. Ακριβώς. Όχι κατά κάποιο τρόπο, δωρεάν. Είναι χωρίς το κατά κάποιο τρόπο πήγαινε στην ψυχοθεραπεία, καθώς μπορείτε να αλλάξετε τον όρο αν εσείς το επιθυμείτε, βέβαια. Εσείς είστε ο ειδικός. Εντάξει, ψυχοθεραπεία είναι ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται. Μπορούμε να πούμε και συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη, οτιδήποτε ταιριάζει στον καθένα. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι τώρα. Κάποιος ο οποίος νιώθει λίγο πιεσμένος αυτό το διάστημα, τι μπορεί να κάνει, πού πρέπει να καλέσει? Μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα μας, ναι, www.sika.gr. Εκεί θα δει το πεδίο για την online θεραπεία, όπου θα διαβάσει ένα κείμενο που θα ενημερωθεί περί τίνος πρόκειται. Εκεί έχουμε μία φόρμα, στην οποία το ζητείτε το όνομα και επώνυμο, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και δύο λόγια για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αυτά τα στοιχεία τα συγκεντρώνω εγώ αρχικά. Και κάνουμε την πρώτη επικοινωνία. Αυτό γίνεται πολύ σύντομα, δηλαδή μέχρι και στην επόμενη μέρα. Μετά την πρώτη επικοινωνία ζητούμε λίγο κάποια στοιχεία του ανθρώπου που μας καλεί, λίγο περισσότερες πληροφορίες για το θέμα που τον απασχολεί, έτσι ώστε να τα μεταφέρουμε αυτά στην ομάδα μας, η οποία αποτελείται από 30 περίπου άτομα, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, και να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει αυτό το άτομο. Αυτός που θα το αναλάβει θα επικοινωνήσει μαζί του, θα κλείσουν το ραντεβού και ξεκινάει η διαδικασία της ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής στήριξης, ανάλογα τι ζητάει ο καθένας. Έχετε ασχοληθεί με πολλές περιπτώσεις το τελευταίο διάστημα, λόγω και της πίεσης που νιώθουν ορισμένοι άνθρωποι μέσα στην πανδημία? Σαν φορέας καταρχάς και όλοι οι φορείς αντίστοιχοι σαν και εμάς, εμείς είμαστε μια κερδοσκοπική εταιρεία καταρχάς, υποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας. Όλοι οι αντίστοιχοι φορείς της πανελλαδικά συμμετέχουν στη γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 10306, την τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου Υγείας, η οποία λειτουργεί από τον Απρίλιο, από το πρώτο lockdown. Ναι. Από αυτή την εμπειρία μας εμπνευστήκαμε καταρχάς, από τις κλήσεις που δεχόμασταν, από την αγωνία του κόσμου, από τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, από το ότι λόγω της κατάστασης πολλοί κόσμος αντιμετώπιζε προβλήματα τα οποία είτε επιδεινώθηκαν είτε εμφανίστηκαν λόγω της κατάστασης. Άγχος, θλίψη, μοναξιά, στρες, πένθος πολλές φορές, αγωνία, άνθρωποι οι οποίοι νοσούν οι ίδιοι, νοσεί κάποιος από το περιβάλλον τους. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν κάτι πιο συστηματικό από μια απλή επικοινωνία μέσω τηλεφώνου και μια προσωρινή ανακούφιση. Και εκείνο το διάστημα οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσαν, οπότε δεν υπήρχε κανένας να απευθυνθούν. Αυτό το κενό προσπαθήσαμε να καλύψουμε σε αυτή τη φάση. Διαζώσεις επικοινωνία με κάποιον από τους ειδικούς προβλέπετε και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις? Το διαζώσεις επικοινωνία είναι λίγο προβληματική αυτή την περίοδο. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες, δηλαδή στις πόλεις στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, γίνονται και διαζώσεις συνεδρίες.
αλλά γίνονται με τα φόβου Θεού. Και ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει πλήρης αναστολή αυτό. Κύριε Καβαδάτε, να επαναλάβουμε και να κλείσουμε. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος πιέζεται και θέλει να γίνει μέλος της πολύ ξεχωριστής πρωτοβουλίας σας. Να επαναλάβουμε πού πρέπει να μπει, πού πρέπει να απλογηθεί. Είναι www.epsika.gr. Μάλιστα. Μπορεί να πληκτρολογήσει και σκέτο το ΕΨΙΚΑ. Το ΕΨΙΚΑ είναι αρχικά εταιρεία ψυχικής υγείας και κοινωνικής αποκατάστασης. ΕΨΙΚΑ. Ωραία. Θα βρείτε τη σελίδα μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καληνυχτήσω από Ηράκλειο. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δώσατε να δημοσιοποιήσουμε την κίνησή μας. Βέβαια, να είστε καλά.